Επιτρέψτε μου καταρχήν να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που άπτονται της ουσίας του νομοσχεδίου σχετικά με τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης. Πρώτη παρατηρήση. Το σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μας, προωθεί τη χρήση και την αξιοποίηση διαφόρων ψηφιακών τεχνολογιών, ρυθμίζει πλευρές του και εντάσσεται μέσα στους γενικότερους σχεδιασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για την προώθηση της πράσινης ψηφιακής μετάβασης, για να βρεθούν νέα πεδία κερδοφορίας και νέα διέξοδο στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια των επιχειρηματικών ομίλων. Προωθεί κατευθύνσεις και πολιτικές που υλοποιούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ασπάζονται όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Πρόκειται λοιπόν για επενδύσεις αυτές του πράσινου New Deal και του ψηφιακού μετασχηματισμού, που όμως δεν μπορούν να περιορίσουν τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, τη σχετική και απόλυτη φτώχεια, και αυτό γιατί δεν συνοδεύονται από γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου με ταυτόχρονη άνοδο του εργατικού εισοδήματος. Προωθεί τη λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση, δηλαδή την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων στις δομές και τις υπηρεσίες του κράτους, του αστικού κράτους, με στόχο κυρίως τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση και καταστολή των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, την παρέμβαση στη λειτουργία των οργανώσεων του κινήματος. Δεύτερη παρατήρηση. Για το ΚΚΕ, οι εξελίξεις για την ψηφιακή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και γενικά τις αναδεόμενες τεχνολογίες αυξάνουν σημαντικά τις δυνατότητες για συνδυασμένη ικανοποίηση λαϊκών αναγκών. Δημιουργούν προϋποθέσεις αύξησης της παραγωγικότητας και επομένως μείωση του εργάσιμου χρόνου, αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, εύκολης πρόσβασης του εργαζόμενου στις δημόσιες υπηρεσίες και παροχή φθηνών ηλεκτρονικών και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η αναγκαιότητα λοιπόν ανάπτυξης των τεχνολογικών επιτευγμάτων είναι αυτονόητη. Σε μια κοινωνία όμως που αλλάζει γρήγορα, μπορούν να γεννηθούν αβάσιμες προσδοκίες και αυταπάτες ότι η νέα τεχνολογία θα οδηγεί σε αυτόματα σε έναν καλύτερο κόσμο, αυτόν της κοινωνικής ευημερίας, είτε αντίστροφα να υπάρξει δαιμονοποίηση της τεχνολογίας του μεγάλου ενόχου για τα δεινά που ζούμε, δηλαδή την αύξηση της ανεργίας, την καταστολή, την φτώχεια. Ή για να αποφύγουμε την παραπλανητική σκέψη τόσο της τεχνοφοβίας όσο και για τα αυτόματα κοινωνικά ωφέλη που τάχα θα φέρει η νέα τεχνολογία, πρέπει να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος που ακυρώνει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι για να υπάρξει κοινωνική ευημερία. Πίσω λοιπόν από τις διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, κρύβεται ο στόχος να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες για να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά το επιτελικό αστικό κράτος και η στρατηγική του κεφαλαίου σε βάρος του λαού. Τα επιχειρήματα που προβάλλει η κυβέρνηση τα προβάλλει με επικοινωνιακό τρόπο, είναι γνωστά και αυτονόητα, όπως για παράδειγμα ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, αλλά κρύβει επιμελώς τους βασικούς ταξικούς στόχους αυτού του ψηφιακού εξυγχρονισμού. Και αυτή είναι η άλλη πλευρά των επιδιώξεων. Ότι δηλαδή η ψηφιοποίηση όπως αξιοποιείται όντως βελτιώνει θεαματικά τη δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού να κάνει τη δουλειά του καλύτερα. Τι σημαίνει όμως αυτό? Να μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα, να φορολογεί περισσότερο και να εξοικονομεί πόρους σε βάρος των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Άλλωστε, η ψηφιακή βίβλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ελληνικής οικονομίας και την πλήρη ευθυγράμμιση και την ένταξή της στην ενιαία ψηφιακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπερνώντας όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης, του κράτους, της οικονομίας, με βασική στόχευση στις μεταφορές και τη διαμετακομιστική αλυσίδα, τον τουρισμό, τη βιομηχανία, την αγροτική παραγωγή, την αλληλεία και άλλους τομείς. Και όλα αυτά γιατί? Για την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη λεγόμενη ενιαία ψηφιακή αγορά, στον παγκόσμιο ανταγωνιστικό στίβο κρατών και επιχειρήσεων, για την τόνωση της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη νέα ψηφιακή εποχή. Ουσιαστικό όφελος για τους λαούς δεν θα υπάρξει. Αντίθετα, θα γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης και μεγαλύτερη η απόσπαση υπεραξίας για λογαριασμό μονοπωλιακών ομίλων. Απόδειξη, τα μέτρα διαχείρισης του κορονοϊού και κυρίως η συσχέτιση των μέτρων διαχείρισης του κορονοϊού με το λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως για παράδειγμα η αντικατάσταση της ανθρώπινης φυσικής επαφής με τηλεπαφή, η μετατροπή της εργασίας σε τηλεργασία,
η μετατροπή του κλασικού εμπορίου σε ηλεκτρονικό τηλεμπόριο και η μετατροπή των κοινωνικών επαφών σε επαφές μέσα από τα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι αποτέλεσμα είχε αυτό? Οι μετοχές των τεσσάρων μονοπωλιακών ομίλων της διαδικτυακής εποχής, Apple, Microsoft, Google και Amazon, αυξήθηκαν κατά 50 έως 80% το πεντάμινο Μάρτιο έως Αύγουστο του 2020, την περίοδο δηλαδή των μέτρων πανδημίας. Η νέα οικονομική κρίση που επιτάχυνε η πανδημία έδωσε την ευκαιρία στην κυβέρνηση να νομοθετήσει πάγιες απαιτήσεις της εργοδοσίας για μείωση του κόστου της εργασίας και εντατικοποίησής της, αυξάνοντας δραστικά την τηλεργασία. Έγινε μήπως για να διασφαλιστούν οι ζωές των εργαζομένων? Και αν ναι, πώς εξηγείται σήμερα να μην υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας στους χώρους δουλειάς, όπως για παράδειγμα στα ξενοδοχεία που ουσιαστικά δεν υπήρξαν ποτέ, δίνοντας την ευκαιρία στους ξενοδόχους να καταστρατηγούν τον ημερήσιο χρόνο εργασίας, εντατικοποιώντας τη δουλειά των εργαζομένων που δεν έχουν νοσήσει μέχρι να επιστρέψουν όσοι νόσησαν? Η τηλεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, με έρευνα του 2020, οδήγησε σε αύξηση του ημερήσιου χρόνου κατά 48 λεπτά. Ακόμα και στοιχειώδη μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε μεγάλους εργασιακούς χώρους δεν υλοποιήθηκαν όταν υπήρχε απειλή στην κερδοφορία του κεφαλαίου. Ουσιαστικά το κριτήριο με το οποίο το κράτος αποφασίζει για το ποιες επαφές θα περιοριστούν και ποιες όχι, προφανώς είναι βαθύτατα ταξικό. Μετά τον κορονοϊό, οι εργοδότες δεν αφήνουν λεπτό να πάει χαμένο. Δεν είναι απίθανο, ακόμα και τα συστήματα που προτείνονται, 4-1 ή 3-2, ενώ μέρες στο γραφείο και μέρες στο σπίτι. Ξέρουν ότι η τηλεργασία θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους, θα μεγαλώσει τα κέρδη τους. Θα επιδιώξουν να γίνει και αυτό μια νέα κανονικότητα, να μπει δηλαδή στην κουλτούρα της εργασίας. Η πανδημία ως ευκαιρία απογείωσε την εκμετάλλευση των εργαζομένων, καταργώντας κάθε όριο μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου, λαμβάνοντας παράλληλα σειρά άλλων έκτακτων υποτίθεται μέτρων, με τα οποία η κυβέρνηση φιλοδόρησε τους επιχειρηματικούς ομίλους στο όνομα αντιμετώπισης των συνεπειών από την πανδημία. Τρίτη παρατήρηση. Το νομοσχέδιο ρυθμίζει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης σε εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού και σε εφαρμογές προώθησης προϊόντων. Η τεχνητή νοημοσύνη αφορά την ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου. Πρόκειται λοιπόν για ένα κρίσιμο τεχνολογικό τομέα για την καπιταλιστική οικονομία κατά τον 21ο αιώνα, την προώθηση της λεγόμενης τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης με την ψηφιοποίηση των μέσων παραγωγής και την αυτοματοποίηση με τελικό στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή είναι η εξήγηση που οφείλουμε να δώσουμε για το πώς λειτουργεί σήμερα με βάση τους νόμους που διέπει το καπιταλιστικό σύστημα. Γι' αυτό άλλωστε έχει πάρει φωτιά στην κυριολεξία η μεγάλη κούρσα του οξυμένου ανταγωνισμού στις νέες τεχνολογίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά τα αντίστοιχα μονοπόλια τους. Τα ευρωπαϊκά μονοπόλια επιδιώκουν να έχουν ηγετική θέση απέναντι στους ανταγωνιστικούς τους ομίλους των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Ινδίας και αλλού, μεταξύ άλλων σε βασικούς τομείς για την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη που συζητάμε και η τεχνολογία των 5G, οι πράσινες τεχνολογίες στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Στο παρόνομο σχέδιο εισάγονται διατάξεις που μυρίζουν αποκλεισμό Κινέζων από τεχνολογίες 5G και θα χρησιμοποιηθούν στον εμπορικό πόλεμο που διεξάγεται ανάμεσα στον ΝΑΤΟ και στην Κίνα. Η κούρσα λοιπόν αυτή για την πρωτοκαθεδρία αναπτύσσεται με ηλικιώδη ρυθμό τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χωρών, επειδή αντιλαμβάνονται πως οι αλλαγές στη βιομηχανία, στις οικονομικές, πολιτικές, στρατιωτικές, γεωπολιτικές σχέσεις θα είναι βαρύνουσα σημασίας και τους δίνει πλεονέκτημα από καλύτερες θέσεις να μπορούν να εξασφαλίζουν τα υπερκέρδη τους σε μεγαλύτερη μερίδια της παγκόσμιας αγοράς. Αυτή είναι η μία πλευρά που πραγματικά αποτελεί οδοστρωτήρα των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Καταδεικνύει ότι οι δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής που ανεβάζουν την παραγωγικότητα της εργασίας και θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή των εργαζομένων αξιοποιούνται στον καπιταλισμό μόνο από τους κατόχους των μέσων παραγωγής για να αυξήσουν την κερδοφορία τους, ενώ για τους εργαζόμενους σημαίνουν πολύμορφη ένταση της εκμετάλλευσης.
Ενώ υποτίθεται οι τεχνολογικές δυνατότητες μπορούν να μειώσουν τις βαριές σωματικές, τις κουραστικές, ανίαρες εργασίες, ενώ μπορεί ρεαλιστικά να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος, με αύξηση αντί μείωση των αποδοχών, οι εργαζόμενοι βιώνουν συνθήκες γαλέρας, περιστολή δικαιωμάτων, εξαντλητική δουλειά με αποδοχές πολύ χαμηλές σε σχέση με το παραγόμενο έργο που αποδίδει υπερκέρδη στους κεφαλαιοκράτες. Η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και η ψηφιοποίηση της οικονομίας δίνει νέα όθηση στο φιλόδοξο πάντα κεφάλαιο για την καθιέρωση πληθώρας νέων μορφών ευέλικτης απασχόλησης, με κύριο χαρακτηριστικό την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας ή την αύξηση της ανεργίας από τμήματα εργατικού δυναμικού που είναι λιγότερο μορφωμένα και καταρτισμένα. Πατώντας σε σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, η εργοδοτική τρομοκρατία απογειώνεται και εντείνεται με χίλιους δύο τρόπους. Η τεχνολογική παρακολούθηση της απόδοσης των εργαζομένων, όπως ο γεωντοπισμός, η ομή παραβίαση της ιδιωτικότητας, η συρρήκνωση του ελεύθερου χρόνου, η αποθάρρυνση της συνδικαλιστικής δράσης και άλλα πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις, μαζί και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, συγκλίνουν σε ένα ρόλο παγοθραυστικού στο Ταμείο Ανάκαμψης, στο γνωστό Ταμείο Ανάκαμψης, με τον πακτολό χρημάτων, κοινοτικού κρατικού χρήματος και προκλητικών προνομίων και διευκολύνσεων στο κεφάλαιο για να ανοίξουν τα νέα πεδία κερδοφορίας τους. Η επίκληση στην έκθεση νεπιών ρύθμισης του νομοσχεδίου ότι με την θέσπιση απαραίτητων δικλείδων ασφαλείας δεν κινδυνεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, η εργασία τους, μόνο ως ανέκδοτο θα μπορούσε να εκλειφθεί. Ορισμένες από τις επισημάνσεις επί των διατάξεων, θα μας δοθεί δυνατότητα βέβαια στην κατάρθρωση συζήτησης, αλλά να πω στη φάση αυτή, ορισμένα σχέση από το πρώτο και το δεύτερο μέρος, το νομοσχέδιο στο πρώτο μέρος περιγράφει στην πραγματικότητα την χρήση προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων που θα αποφασίσουν στη λογική των αλγόριθμων, ποιος θα απολυθεί και ποιος θα προσληφθεί, πώς θα κατανέμεται το εργοτικό δυναμικό, το πώς δηλαδή τελικά θα αυξήσουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων, θα διευκολύνουν τους μεγάλους ομίλους να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους εργαζόμενους. Οι αιτιάσεις για παρεμβάσεις, με τις οποίες, όπως αναφέρει η έκθεση νεπιορύθμιση, με τις οποίες διασφαλίζεται ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης δεν πρόκειται να επιφέρουν ανεπιθύμητες συνέπειες δεοντολογικής φύσεως στον εργασιακό τομέα και ανεπιθύμητες παρεμβάσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, πρόκειται για ένα κενό γράμμα. Ακόμη πιο προκλητική και απαράδεκτη όμως είναι η διάταξη που εξαιρεί από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στο λεγόμενο δημόσιο τομέα τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και την ΕΕΠ. Δηλαδή τους ανοίγει τα χέρια για να εφαρμόζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης από αναγνώριση προσώπου μέχρι αλγοριθμική εκτίμηση απειλών κατά το δοκούν. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση όσο οι τεχνολογίες βρίσκονται στα χέρια του κεφαλαίου και θα αξιοποιούνται για την αύξηση των κερδών σε βάρος πάντα των εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος αναφέρεται σε μέτρα διασφάλισης της κυβερνοασφάλειας και της προστασίας δεδομένων, ειδικά του κράτους. Κατανοώντας ότι η κυβερνοασφάλεια δεν συνιστά απλά ένα πλαίσιο αποτελεσματικότερου ελέγχου των δικτύων μεταφοράς πληροφορίας στη κάθε χώρα χωριστά, αν και έχει ιδιαίτερη σημασία για κάθε κράτος αυτό, αφού η κίνηση των δικτυακών δεδομένων είναι άρρηκτα δεμένη με το τηλεπικοινωνιακό υλικό, τους διακομιστές και τη θέση που βρίσκονται. Η έννοια κυβερνοχώρος όμως είναι κάτι πολύ πιο πάνω. Αποτελεί ένα σύνολο δομημένων παγκόσμιων δεδομένων πληροφορίας που ξεφεύγει από τα κρατικά χωρικά πλαίσια. Την ίδια λοιπόν στιγμή που εσείς μιλάτε για προστασία κρατικών δεδομένων, παραδίδετε ήδη τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών στην Cisco, που έχουν δρομολογήσει τη μεταφορά όλων των κρατικών δεδομένων στη Microsoft, ενώ ακολουθώντας τον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αναθέσει στη Microsoft όλο το λογισμικό του κρατικού τομέα. Τα δεδομένα λοιπόν προσωπικά και κρατικά βρίσκονται ήδη στα χέρια των ομίλων και πρέπει να αφήσετε τα σάπια, που λέει ο λαός μας, στην προηγουμένη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή τη συζήτηση για τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, με την ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης, το ΚΚΕ καταθέτει και πάλι
το ερώτημα των ερωτημάτων σχετικά με το μέλλον των νέων τεχνολογιών και τις αξιοποίησής τους. Τεχνολογίες από ποιον και για ποιον. Ποιος και με ποιο κριτήριο αποφασίζει για τις προτεραιότητες. Ποιος θα πληρώσει και ποιος θα καρποθεί τη μερίδα του λέοντος από τα ωφέλη εφαρμογής και χρήσης των νέων τεχνολογιών. Λίγο ακόμα και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα ή αντίθετα πρέπει να κατοχυρωθεί ως κοινωνικό αγαθό προστατεύοντας τον άνθρωπο, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα συνεργασία με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον και ούτω καθεξής. Σήμερα στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώς η απάντηση δίνεται με γνώμονα τα συμφέροντα των λίγων, δηλαδή του μεγάλου κεφαλαίου. Και μάλιστα είναι κοινός παρανομαστής Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για την υλοποίηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Από αυτή την άποψη, σήμερα αναμετρούνται δύο στρατηγικές. Η μία είναι η δική σας, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΣΕΒ, εσάς, των κομμάτων σας, που προωθείτε και θεωρείτε την ψηφιακή τεχνολογία σαν εμπόρευμα, από τη στιγμή που αποδέχεστε το καπιταλιστικό σύστημα. Η δεύτερη στρατηγική που υποστηρίζει το ΚΚΕ, η οποία θεωρεί σαν δημόσια αγαθά τα κοινωνικά δικαιώματα στην επικοινωνία, στην πληροφορία, στην ενημέρωση, στη χρήση των νέων τεχνολογιών προς όφελός του. Η διέξοδος λοιπόν προτείνει το ΚΚΕ προτάσει τις λαϊκές ανάγκες και εστιάζει στις πολιτικές προϋποθέσεις για τη συνδυασμένη υλοποίησή τους, που είναι η κοινωνικοποίηση των βασικών μέσων παραγωγής, ο κεντρικός σχεδιασμός και ο εργατικός έλεγχος. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να διασφαλιστεί η φθηνότερη, ευκολότερη, ταχύτερη και ασφαλή πρόσβαση όλων των πολιτών σε ένα μεγάλο εύρος μέσων και υπηρεσιών στις νέες τεχνολογίες. Για όλους αυτούς τους λόγους, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.